Δηλαδή μιλάμε, ακολύζουν μαχαίρια τώρα, ξέρετε, οι εταιρείες. Ετοιμάζονται το κομμάτι, τα φιλέτα, τα λεφτά να οικονομήσουν. Και δεν είναι πολύ, ρε παιδιά. 5-6 άνθρωποι. Δεν είναι παραπάνω. Άντε, πτά να τους βάλω εγώ. Κομμάτι, να γίνει, βάζουμε κι άλλους 2. Κι όμως αυτοί οι 7 ρουφάνε το αίμα των Ελλήνων γιατί η κυβέρνηση τους το επιτρέπει. Εγώ δεν λέω να κονομάνε όλοι οι λεφτά, επιχειρηματίες είναι. Αλλά η κυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει υπηρέτη των συμφερόντων των ολιγαρχών. Και εδώ λοιπόν μυρίστηκαν αίμα επειδή μετεξελίσσεται πλέον η Ελλάς σε κόμβο ενεργειακό αμερικανικού LNG, για να μην δούμε παραμύθια τίποτα άλλο. Γιατί ξέρετε κάτι, το είπα και στη Βουλή και κάτι δεν το κατάλαβα. Είπα ότι αρνήθηκα στον Αντώνη Σαμαρά να κατέβω σε ευρωεκλογές για τον αγωγό ΤΑΠ τότε. Ξέρουν κάτι. Ο αγωγός ΤΑΠ που περνά από την Τουρκία, το έχει στείλει μαζί με τον ΤΑΠ, η Τουρκία παίρνει λεφτά. Ο Αντώνη Σαμαρά συμφώνησε να μην παίρνει η Ελλάδα τέλη διελεύσεως. Για αυτόν τον αγωγό. Η μοναδική χώρα παγκοσμίως. Ακόμη και στους African Bambata, αφρικανικές χώρες, όπου υπάρχουν από εκεί παίρνουν λεφτά. African Bambata ήταν συγκρότημα, να ξέρεις. Έχεις μια ηλικία στην δική μου περίπου, τη θυμάσαι. Λέω λοιπόν ότι ο Σαμαράς δεν πήρε τέλη διελεύσεως. Για την Ελλάδα. Δεν λέω ότι πήρε αυτό, αν πήρε, δεν πήρε. Είναι άλλο θέμα. Γιατί ο Αλίεφ πιάστηκε να δίνει 3 δισεκατομμύρια ευρώ, 3 δισευρώ, σε Ευρωπαίους πολιτικούς μίζες. Είμαι βέβαιος ότι οι δικοί μας δεν πήραν. Ξεχάστε αυτά. Δεν πήραν. Θα έχουμε λοιπόν τώρα 100 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου που θα περνάνε από την Ελλάδα για τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έως το 2030. Είναι το σχέδιο λοιπόν των Αμερικανών. Ακούστε από τις κυβέρνησεις. Οι Αμερικανοί το σχεδιάζουν. Οι οποίοι Αμερικανοί θα πουλάνε τριπλάσια τιμή το φυσικό αέριο από ό,τι αγοράζουμε από τη Ρωσία. Οι Έλληνες εφοπλιστές θα κονομάνε ναύλα, θα το φέρουν δηλαδή. Μιλάμε για τεράστια ποσά. Παρακαλώ. 180 εκατομμύρια ευρώ η μεταφορά είναι φέτος. Από 20 εκατομμύρια ευρώ πέρσι το καράβι που ερχόταν αυτό που βλέπετε εδώ από την Αμερική, είναι 180 εκατομμύρια φέτος. Ωραία, κονόμες οι εφοπλιστές. Ωραία, τι έχουν να κονομήσουν οι άνθρωποι. Και αυτό όλο πάει στους Ευρωπαίους. Ο οποίος είναι Ευρωπαίοι, τον ναύλο, την αύξηση της τιμής. Δηλαδή, βάλαμε κυρίω στη Ρωσία για να πληρώνεις εσύ που με βλέπεις ο συνταξιούχος των 700-600 ευρώ, το ρεύμα στο 400 ευρώ, ενώ μπορεί να το πληρώσει 100 ευρώ. Ποιος το έκανε? Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΑΤΟ. Ξαναψηφίστε τους. Ξαναψηφίστε τους. Τέτοια ευφυΐα, ρε παιδιά, ούτε ο πολυμήχανος Οδυσσέας δεν είχε. Οι αποκρατικοποίησεις λοιπόν ισχυρών κρατικών μονοπωλίων, τυχαίο, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΠΑ, ανάβουν λέει πόλεμο μεταξύ εγχωρίων και ξένων ομίλων. Σήμερα θα σας αποκαλύψουμε ονόματα που δεν τολμούν να πούν οι άλλοι παιδιά, για να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά μας. Ας βγουν να πούν τα υποκομματίδια αυτά που θα πω τώρα εγώ και αυτά που είμαστε στη Βουλή. Τα υποκομματίδια αυτά τα πατριωτικά, για να του C και όλα αυτά τα παραμυθέκια τους. Και ντρέπονται και λίγο. Οι έμισθοι των ολιγαρχών που το παίζουν πατριώτες. Επιδιώκουν λοιπόν και καλά κάνουν οι επιχειρηματίες να διεκδικήσουν κομμάτι από την πίτα των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. 13 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 5-6 χρόνια θα είναι αυτό που θα έρχεται. Έρχεται, παιδί μου, έρχεται τώρα. Έρχεται το πράγμα. Έρχεται. Και θα οικονομήσουν εσείς. Ακούστε τώρα. Μυθιλινέως. ΓΕΚ Τέρνα. Έλβα Χαλκόρ. Βαρδινογιάννης. Κοπελούζος. Είναι και ο Μαρινάκης σε κάποια κομμάτια μικρά βέβαια. Αυτός παίζει τα φωτοβολταϊκά εδώ τελευταία. Το γύρισε εκεί. Αλλά και στη μεταφορά προϊόντων LNG. Προκοπίου κλπ. Και ξένες πολυεθνικές. Προκαλώ τα υποκομματίδια που εσείς πάτε να ψηφίσετε. Τους ανθιυποηγετίσκους που στηρίζετε. Να πούν τα ονόματα αυτά. Εγώ τα είπα. Αυτοί μπορούν να τα πούν. Δεν τα έχω με τους επιχειρηματίες. Αυτοί πάνε να κάνουν business. Ναι. Αλλά δεν μπορεί πάντα αυτοί να κάνουν την πίσνα.
μπορεί το κράτος να κάνει την πίστα για να βγάλουμε λεφτά και να τα δώσει συνταξιούχο. Ναι. Γιατί η ΔΕΗ να αποκατοικοποιηθεί. Γιατί η ΔΕΠΑ και η ΔΕΣΠΑ. Για να κορομάει ο Λάτσης μαζί με το ελληνικό και στα δηληστήρια. Ρωτώ εσάς. Ρωτώ εσάς. Η κοινοπραξία. Πολιτικές. ΣΝΑΜ. Ένα γκάζ. Φλούξους. Βιτόλ. Γλενκόλ. Ένι. Ταλική. Έντισον. Συν Energy. Edge Investors. Όλες αυτές οι εταιρείες, μας λέει άλλες εταιρείες, πολλοί σήμερα πολυεθνικοί, αγωνίζουν τα μαχαίρια. Συνοστίζονται για την επόμενη μέρα. Και αυτό που σας είπα τώρα, θα σας το πω, είναι ο άσος το μανίκι της κυβέρνησης. Γιατί εκβιάζει ολιγάρχες, τι είναι αυτά που λέω ρε παιδί μου και εγώ κάποιες, εκβιάζει τώρα, συναλλάζεται με ολιγάρχες, σε πίστα να βρισκόμαστε για να μπορούν όλοι να είναι ικανοποιημένοι. Συνοστίζονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ζήτημα του λιγνίτου. Ας τα πούν άλλοι αυτά που σας λέω τώρα. Μαζί σας είπαμε. Ο διαγωνισμός πόλης ειδικών σταθμών στη Μελίτη και στη Μεγαλόπολη συνολικής ισχύως 930 μεγαδά έφερε 6 επενδυτές. 6. Αυτά, ακούστε τώρα, δηλαδή θέλω να πουλήσουν το λιγνίτη και έχονται 6 επενδυτές να το αγοράσουν. Θέλει η ελληνική κυβέρνηση να κλείσει τους λιγνίτες, σου κρίνει, πάει να πουλήσουν οι λιγνίτες και έχονται 6 πολυεθνικές να αγοράσουν. Αν κάτι είναι άχρηστο, γιατί να το αγοράσουν, ρε παιδιά αυτοί. Γιατί πρέπει να πάρουν τους λιγνίτες. Σκεφτείτε λίγο. Μεταξύ αυτών των εταιριών. Μεγάλη όμιλη. Δραστηριοποιούνται και δεν το δω. Γετέρνα. Λείπει ο Μάτσης από τη Σταρμοστή. Μάτσης δεν είναι ο Μάτσης. Να δούμε ποιος είναι. Και με τη Λινός. Πάλι αυτή. Σιγά σιγά μιλάς. Πάλι μέσα. Γι' αυτό και έγινε μια, αν θυμάστε καλά, διείσδυση κάποιων επιχειρηματών. Αποχώρησαν από την Αττική Οδό οι επιχειρηματίες αυτοί. Πουλώντας σε κάποιον κάτι και μπήκαν σε μια άλλη εταιρεία ενέργειας για να μπορούν να βγάλουν περισσότερα, οι δύο. Καμενάκης και ο άνθρωπος, τρίπολα αστέρας, τρίπολες όλε, ο Μαδάρας. Πάρτο ρε. Σκάσα. Εφοπιστές. Αν ξέρατε πώς σας δουλεύουν, όχι αυτοί ο Καμενάκης, γενικά λέω. Μιλάει. Φερνώντες. Θα σε πάρει. Θα αντιλαμβανόσαστε ότι η μοναδική λύση και μονόδρομος για εσάς είναι η ελληνική λύση. Στο διαγωνισμό αυτό, κατέβηκε η κοινοπραξία Damco Energy, συμφερόντων κοπελού σου. Μαζί με την κινέζικη εταιρεία CGN Energy. Χαμός! Σας ενημερώνει κανένα καναλάκι. Κανένα ηγετίσκος, κανένα ανθρωπάκι. Από αυτά που το παίζουν οι ηγέτες, σας τα λένε αυτά. Ή φοβούνται, γιατί το payroll τους πρέπει να τρέχουν κάθε μήνα λεφτά για να κάνουν κομματίδια. Δεν θα σας τα πούν ποτέ.